Okay. Καλησπέρα, παιδες. Μπες εδώ. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Steve. Παντόφλα, πάντα σε μπερδεύω, συγγνώμη. Δεν σκατόφατσε. Και σήμερα θα σε ξεναγήσουμε στο Dreamcraft. Mm. Και ακούσαν εδώ τα παιδιά ότι κάνουμε βίντεο και χωθήκανε. Πού είσαι? Για μετέφρασέ μου, δεν ξέρω αγγλικά. Καλώς ήρθες στο Dreamcraft. Αυτός είναι ένας ελληνικός σερβέρ ο οποίος ανήκει στο RFS Team. Βαρέθηκες να παίζεις απλό Minecraft? Παίξε τα mini games. Υποτίθεται ότι έχουμε Hunger Games κάθε εβδομάδα, αλλά το είπα αυτό για να κάνει εντύπωση μόνο. Υπάρχει όμως και ένα Team Deathmatch με δύο maps. Δεν μπορώ να πετάξω. Υπάρχει ένα Team Deathmatch εκεί πέρα πάνω με δύο maps προς το παρόν, όπου μπορείτε να παίξετε PvP. Blue vs Red. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι permissions to citizen. Και πώς κάνω? Πηγαίνεις. Πώς φέρνω? Άκουμε λοιπόν εσύ μπετόβλακα που είσαι μπετόβλακας. Μπετόβλακα. Και ο κάθε μπετόβλακας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει register σε ένα forum. Πηγαίνεις rainbow.gamebattles.gr, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει το site στο μέλλον. Στο καρπούζι, φύγε Γιάννη. Και πηγαίνεις, όπως είπαμε εδώ πέρα, rainbow.gamebattles.gr, πατάς forum. Mm-hmm. Μετά κάνεις λίγο scroll down και βρίσκεις ένα RFS Dreamcraft που λέει. Και? Και μετά ανοίγεις το thread, το topic βασικά που έκανα εγώ, Dreamcraft Permissions. Το διαβάζεις. Ναι. Το έχεις διαβάσει τώρα? Όχι, ξέρω, το ξέρω, δεν χρειάζεται. Πολλοί στιβίδες μαζεύτηκαν. Διαβάζεις το... Φύγε! Φύγε! Διαβάζεις το... topic. Και στο τέλος σου έχει τρεις ερωτήσεις. Αφού τις διαβάσεις και έχεις κάνει φυσικά register και login στο forum, πατάς post reply. Κάνεις copy paste τις ερωτήσεις και δίπλα γράφεις απαντήσεις. Με το που το κάνεις αυτό και το δω εγώ ή κάποιος από τους moderators του server, ερχόμαστε και σε κάνουμε citizen. Ακολούθαμε, μπετόβλακα. Παντόφλα. Έχεις κόκαλο. Η άλλη περπατάει και κοιτάει κάτω η χαζή. Αφού φτάσουμε εδώ πέρα, κύριε Παντόφλα, όπως βλέπεις έχουμε το Skyblock. Στο Skyblock, όσοι το ξέρετε το Skyblock, όσοι δεν ξέρετε το Skyblock, είναι ένα νησάκι στον αέρα, στο οποίο σου έχει κάποια challenges και πρέπει να επιβιώσεις. Εδώ πέρα σου έχει, αφού γίνεις citizen, έχεις το permission να φτιάξεις ένα νησάκι, να κάνεις at home, να κάνεις invite ένα φίλο σου σε περίπτωση που βαρεθείς ως single player. Σημείωσε όμως ότι δεν μπορείς να πάρεις πράγματα από αυτό το gold στο Skyblock ή από το Skyblock σε αυτό. Μπορείς να δεις τα top 10 νησιά που έχει αυτή τη στιγμή ο server, το rank με το slash info του δικού σου του νησιού. Μπορείς να κικάρεις κάποιο άτομο άμα δεις ότι κάνει βλακίες. Άμα είσαι admin. Και όπως ξέρουμε ο server είναι ακόμα σε beta μορφή. Είναι και πολύ background από πίσω. Εσένα? Όχι εμένα, εμένα δεν έχει καθόλου πέρα από το compressor το PC που κάνεις σαν αεροπλάνο. Λοιπόν, πήρες τα permissions, τώρα τι κάνεις? Τι θα ήταν η πρώτη επιλογή πέρα από το Skyblock? Hunger Games. No. No, θέλει permissions στο Hunger Games. Τα έχεις τα permissions. Τα permissions τα έχει από την αρχή ο guest. Γιατί θέλουμε όλους να παίζουν Hunger Games πέρα από το Skyblock. Εσύ τώρα αυτό που θες να κάνεις είναι να πας στο Wilderness. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Μπήκε στο Wilderness. Να με. Τώρα διαλέγεις ένα biome. Έχουμε jungle, έχουμε desert, έχουμε snow, έχουμε και forest. Όπως έχεις δει και στον Rainbow, βασικά εσύ δεν έχεις δει γιατί είσαι cracked. Όσοι παίζετε στο Rainbow, είστε γνωστοί με αυτό το κομμάτι. Και μετά κάνεις ένα δεξί κλικ στο sign και σε τηλεμεταφέρει. Και προχωράς μέχρι να σου πει ότι έχεις πλέον permission να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αρχίζεις χτίσεις τη faction σου. Τι είναι η faction? Ξέρεις τι είναι η faction? Όχι. Η faction ουσιαστικά είναι ένα σύστημα που, το οποίο δημιουργεί clan, guilds, όπως αλλιώς θέλετε, συντεχνίες όσοι παίζετε με την. Και κάνεις slash f-create, φτιάχνεις μια faction, κάνεις invite τους παίκτες, έχεις να κάνεις f-claim, το οποίο
διαλέγει από το block που κάθεσαι ένα chunk ολόκληρο και το κάνει protect, το οποίο σημαίνει ότι μόνο εσύ και άτομα της factions θα μπορείτε να σπάσετε, να χτίσετε, να βάλετε chest, να τα ανοίξετε. Μπλα 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 μπλα. Θες να σου δείξω τώρα ένα καινούριο πράγμα που έβαλα στο σερβερ, που ακόμα το φτιάχνω? Ναι. Όπως κάθε σερβερ έτσι, όπως κάθε σερβερ έτσι και αυτός ο σερβερ πρέπει να έχει ένα economy, μια οικονομία. Ακολούθαμε στη Μαγνόλια. Κύριε Μόγκολε. Πού είσαι, βγήκες, ήρθες? Yep. Ωραία, αυτός είναι ο Κορτίδας, να σε εδώ είσαι. Μη σπάς πράγματος. Μπορείς να σπάς βασικά. Α, ναι, ξέρω, σε έχω βάλει owner, γι' αυτό μπορείς. Τσέκαρε εδώ, τι λέει εδώ? For rent. Το οποίο σημαίνει, το οποίο σημαίνει ότι αν εσύ διαθέτεις ένα πεντοχίλιαρο, μπορείς να το νοικιάσεις αυτό για 15 μέρες. Και κάθε φορά που θα κάνεις εξέγκλικ να πληρώσεις, θα προσθέτονται άλλες 15 μέρες. Και πώς ξέρω αν έχω τόσα λεφτά? Λοιπόν, θα το τεστάρουμε τώρα, περίμενε. Region, remove owner, να σε βγάλω από owner, να μην έχεις permission, για να το τεστάρουμε. Magnolia Παντόφλας. Το έκανα λάθος. Region, remove owner. Add owner, remove owner. Α, να το λάθος. Όχι. Κάνω ένα pause, παιδιά. Λοιπόν, το κάναμε αυτό. Σου δώσω ένα block τώρα. Πάρ' το. Τοπ, το πήρα. Μπες μέσα στο σπίτι. Τοποθέτησε το άμα μπορείς. Δεν έχω permission. Λοιπόν, ας το τεστάρουμε. Ας σου δώσουμε 15 μέρες από αυτό το σπίτι. Γιατί ακόμα δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά. Σου φτάσανε? Πώς ελέγχω? Echo give, α, όχι, λάθος μου, το βάλα σε λάθος σειρά. Echo give, Παντόφλας. Σπουδαίο όνομα. Ωραία, σου ήρθανε 5.000. Ναι, το είδα. Κάνε ένα δεξί κλικ εδώ πέρα. You successfully rented the region. Oh. Για μπες μέσα. Για βάλε ένα block. Είδες! Δουλεύει! Ναι! Όχι ακόμα βασικά. Γιατί ξέρεις γιατί δουλεύει? Γιατί δεν έχω βάλει priority. Και ο λόγος αυτός είναι ότι δεν είναι έτοιμο. Όταν εδώ πέρα. Ανέβα κι άλλο. Ή εδώ πέρα. Ακολουθεί. Ακολουθεί. Εκεί πέρα εγώ βάλει μαγαζίους που πουλάνε κόμπλ. Που πουλάς εσύ κόμπλ, θα πουλάς και wood και sand. Και μόνο από αυτά θα μπορείς να βγάλεις λεφτά. Όταν θα δημιουργηθεί αυτό, θα έχεις permission εκεί. Μήπως να το κάνω τώρα? Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Α, και ο Dravelistorm. Πέρα από αυτό, ακολούθαμε. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν κάναμε μόνο αυτό. Έχει. Τι άλλο έχει? Έχει κι άλλο πράγμα. Oh. Do you know what burns my ass? Πάω στην τύχη. Στην τύχη έχεις πάει για δεύτερη φορά εδώ πέρα. Όπου βλέπεις εδώ πέρα κομπλεστόνιο, πέρα από το δρόμο, μέσα στα plots, θα μπορεί ο καθένας να έρθει να το ενοικιάσει, να χτίσει το μαγαζί του, να κάνει, να σετάρει ένα teleport command το οποίο θα το μεταφέρει εδώ πέρα, είτε άλλους παίκτες. Και ξέρω εγώ, κάθε άτομο π.χ. σαν εκείνον εκεί πέρα, ποιος είναι, ο Κροτίδας. Όποιος έρθει εδώ πέρα π.χ. θα έχει γίνει μια αγορά. Θα έρχεται, θα τσεκάρει τιμές, θα αγοράζει πράγματα. Λάει και αγορά. Ας πούμε, εσύ θα πουλάς παντόφλες. Ο Greg Mafia θα πουλάει χαρτομάντιλα. Ο Κροτίδας θα πουλάει ψάρια σε χαρτί από εφημερίδας. Αυτά. Bitch. Ουσιαστικά αυτά είναι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δείξουμε ή έχουμε κάτι άλλο. Ξέχασα κάτι? Τα donates. Φυσικά τα donates. Φυσικά. Zero Devil. Καινούργιος είναι ο Zero Devil. Έλα spawn. I'm coming. Αυτό ακούστηκε πολύ gay.
If you know what I mean. Παντού ο Flash. Για το οποίο μπορεί DSC όλα τα donates που έχουμε. Τα οποία θα προσταθούν extra CMDs στον VIP και σε αυτά. Όπως βλέπεις εδώ πέρα έχουμε το Dream που είναι 5, 10, το Gold είναι 15, δεν φαίνεται καλά. Το Premium 25, Supporter 40. Και ο μαλάκας, η μαλακισμένη Δήμητρα. Εννοώ ότι το καλό κοριτσάκι το οποίο έβγαλε σπαθί με το που το άκουσε. Και ο Helper 50. Μπορείς να δεις και από κάτω τα CMDs. Φύγε από εδώ! Ετοιμάστηκα για kick, αλλά όχι με πολύ καλός άνθρωπος για να το κάνω. Έχεις επιπλέον καμιά ερώτηση για το server μου? Nope. Εσύ έχετε, κύριε... Εσύ, κύριε Χίρο, έχεις καμιά ερώτηση? Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει ερώτηση. Πέρα από το Ray Andreas. Ο οποίος θα ρωτήσει πώς γίνομαι citizen. Περίμενε, όχι, απλά θέλω να το δω. Θα ρωτήσει πώς να γίνω citizen. Όπου καθαρά, άμα διαβάζετε εδώ πέρα, άμα διαβάζετε έστω και μια φορά τα signs, εδώ! Περιμένουμε τώρα το Ray Andreas. Εντάξει, εντάξει, το έχουν κάνει register άλλοι. Λοιπόν, η IP θα είναι κάτω στο description, όπως βλέπετε είναι γεμάτο Steve είδες, το οποίο σημαίνει ότι είναι crack το server, μπορείτε όποια στιγμή θέλετε να μπείτε. Είναι 100 slots, όσοι μένετε εντός Ελλάδας δεν θα έχετε καθόλου lag. Για άτομα του εξωτερικού δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, διότι ο server τρέχει στην Ελλάδα και όχι από το σπίτι μου, από ελληνικό host εννοώ, και ούτε από Game Battles. Αυτά, σας περιμένουμε στο server με τον Μπουντούφλα.